In Business News. Τεράστιο είναι το ενδιαφέρον του κοινού για τα κέντρα σκέση το 2014, δηλώνει στο In Business News ο Διευθύνων Σύμβουλος τη Σκέση Group, Κυριάκος Νικολαίδης. Η εταιρεία Euroblinds εγγενίασε πρόσφατα το νέο κέντρο σκίασης στη Λάρνακα, ενώ έχει αναπτύξει δίκτυα κέντρων σε όλη την Κύπρο. Ο κ. Νικολαίδη ήταν φιλοξενούμενο στο στούντιο Twin Business TV. Ε, τα κέντρα σκίασης τη εταιρεία Euroblinds ε, παρουσιάζουν έναν ε, μεγάλο φάσμα συστημάτων σκίαση, τόσο εσωτερική όσον εξωτερικής, όσο και της τεχνολογίας που παρέχουν τα συστήματα σκίασης σε θέματα ηλεκτροκίνησής τους. Ε, ο επισκέπτη μπορεί να δει και να αντιληφθεί πρακτικά τα ωφέλη που μπορεί να απολαύσει από τα συστήματα σκίασης. Η υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία μας ε, ε, βασικά μπορεί χωρίς καμία δέσμευση να επισκεφθεί το χώρο του πελάτη, να του, να του προσφέρει μία μελέτη ε, αξιολογώντας τον χώρο του και κατόπιν αφού η παραγγελία δοθεί υπάρχει μία σειρά Διαδικασιών, μια σειρά διαδικασιών που ακολουθείται όσον αφορά την πλήρη αποπεράδοση του έργου, όπω η μέτρηση, όπω η κατασκευή, όπω η τοποθέτηση, όπω η εξήγηση τη χρήση των λειτουργιών, αλλά και η μετά παροχή των υπηρεσιών μα, μετά την πώληση. Ε, τι είναι αυτό που σα κάνει να διαφέρετε από του ανταγωνιστέ, Είναι ο ανθρωποκεντρικό μα χαρακτήρα σαν εταιρεία που πραγματικά έχουμε την έγνοια του κάθε πελάτη μα, είτε μικρού είτε μεγάλου. Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε όλα τα βαλάντια, σε όλες τις τσέπες των καταναλωτών και η πολύ-πολύ ξεκάθαρη αλλά και απλή παρουσία των προϊόντων μας στους χώρους είναι κάτι πολύ διαφορετικό, πολύ ανατρεπτικό από ό,τι υπάρχει σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά. Όπω τόνισε ο κ. Νικολάηδη, η Euroblinds δίνει έμφαση και στην εξοικονόμηση ενέργεια. Εξοικονόμηση ενέργεια, καταρχήν, πριν να πούμε κάποιε σύμβουλε, προσπαθούμε να, να εμφυσίσουμε στον κόσμο ότι χρησιμοποιώντα τα σωστά συστήματα κυρίω εξωτερική σκίαση είναι επένδυση. Κάνει επένδυση, όπω π.χ. των φω, φωτοβολταϊκών. Ε, οι πρακτικέ σύμβουλε τη εξοικονόμηση ενέργεια, καταρχήν, είναι. Η, η, το, το να σταματά ε, τον ήλιο πριν χτυπήσει πάνω, στους, πάνω στα τζάμια, πάνω στου γυαλλοπίνακε του κτηρίου, που αυτό μειώνει τη θερμική ενέργεια του χτιρίου με αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένη ζήτηση ενέργεια και, και κατά συνέπεια και εξοικονόμηση ενέργεια καυσίμου ε, είτε πετρελαίου, είτε κλιματισμού, είτε θέρμανση, ε, αλλά. Και ένα επίση πολύ μεγάλο σημαντικό στοιχείο είναι η διαχείριση του φωτό. Δηλαδή τη ευεξία που δημιουργεί η σωστή προστασία στου ανθρώπου που είναι στο σχολείο, στο σπίτι, στο γραφείο, στο κτίριο, στο νοσοκομείο κ.ο.κ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία σα, κύριε Νικολαίδη. Να είστε καλά.